Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 20.000 εργαζόμενοι στους γιατρούς χωρίς σύνορα από όλο τον κόσμο προσφέρουν με αφοσίωση επίγουσα ιατρική περίθαλψη και ανθρωπιστική βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους σε περίπου 80 χώρες. Αυτό γίνεται πραγματικότητα χάρη στην οικονομική υποστήριξη περισσότερων από 3 εκατομμυρίων δωρητών σε όλο τον κόσμο. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είμαστε μια διεθνής, μη κερδοσκοπική ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1971 στο Παρίσι από μια ομάδα γιατρών και δημοσιογράφων. Σήμερα αποτελούμε ένα διεθνές κίνημα. Παρέχουμε βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από πολιτικά συμφέροντα. Όλα τα τμήματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα συνυπογράφουν το ίδιο καταστατικό και εργάζονται με σεβασμό στις αρχές του ανθρωπισμού και στους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν πιστεύουμε ότι θα σταματήσουμε τον πόλεμο ή ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Εργαζόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονται να επιβιώσουν από τη βία και την εγκατάλειψη, προσπαθώντας διαρκώς να βελτιώσουμε την ποιότητα της περίθαλψης που προσφέρουμε. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνδυάζουμε την άμεση ιατρική περίθαλψη με τη δέσμευση να μιλάμε ανοιχτά, προκειμένου να ενημερώσουμε το κοινό για τις ξεχασμένες κρίσεις, να κινητοποιήσουμε άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις ή να εφιστήσουμε την προσοχή σε ελλείψεις της ανθρωπιστικής βοήθειας. Καταγγέλουμε δημοσίως καταστάσεις παρεμπόδισης, κατάχρησης ή εκμετάλλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας για πολιτικούς λόγους. I appeal here today to his excellency, the ambassador of Russia, and through him to President Yeltsin, to stop the bombing of defenseless civilians in Chechnya. Από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής μας, μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μας διεξάγεται σε περιοχές όπου οι πολίτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένοπλες σειράξεις. Οι ομάδες μας παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες και σε όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο. It's the only program, the only place where patients can be sure to receive treatment rapidly. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε επίσης σε περιοχές που πλήττονται από ξεχασμένες ασθένειες ή επιδημίες. Είτε θεραπεύοντας ασθένειες όπως η χολέρα, είτε οργανώνοντας εκστρατείες εμβολιασμού εναντίον της ηλαράς, οι ομάδες μας μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτατα στις επιδημίες. Η οργάνωση παρέχει επίσης ιατρική περίθαλψη σε ανθρώπους που πάσχουν από ασθένειες όπως η ελονοσία, το AIDS και η φυματίωση σε περιοχές όπου έχουν έλλειψη πόρων, ιατρικού προσωπικού, υποδομών ή κατάλληλων θεραπείων. Σε άλλα προγράμματα, οι ασθενείς μας είναι άνθρωποι περιθωριοποιημένοι από την κοινωνία και χωρίς πρόσβαση στην περίθαλψη. Φυλακισμένοι, παράνομοι μετανάστες, ιερόδουλες, ναρκωμανείς, παιδιά του δρόμου, ηλικιωμένοι ή άστεγοι. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βοηθάμε επίσης ανθρώπους που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, τυφώνες ή πλημμύρες. Σε οποιαδήποτε κρίση, μια ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εκτιμά την κατάσταση και αποφασίζει για την καταλληλότερη μορφή δράσης. Βασικές ιατρικές εξετάσεις, χειρουργείο, ειδική φροντίδα για γυναίκες θύματα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης, ψυχολογική υποστήριξη, περίθαλψη παιδιών που υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό. Οι ομάδες μας παρέχουν ένα ευρύ φάσμα βοήθειας. The child should gain weight very quickly. And provided he doesn't develop a secondary infection, which is of course a risk in such circumstances, he should be running around within 8 to 10 days. Στους εκτοπισμένους, οι ομάδες μας παρέχουν στέγη, εξασφαλίζουν πόσιμο νερό και δημιουργούν υποδομές υγιεινής μέσα στους καταβλισμούς για να εμποδίσουν την εξάπλωση ασθενειών. Οργανώνουμε επίσης διανομές τροφίμων για όσους κινδυνεύουν από υποσιτισμό. Για να μπορούμε να πραγματοποιούμε ένα τέτοιο εύρος δραστηριοτήτων, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βασιζόμαστε στις ικανότητες ενός εξειδικευμένου προσωπικού που αποτελείται από γιατρούς, τεχνικούς και διοικητικούς. Από το 1980, τα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα υποστηρίζονται από μια εξειδικευμένη τεχνική βάση εφοδιασμού. Τα φάρμακα και οι απαραίτητες προμήθειες προσυσκευάζονται και αποστέλλονται στα προγράμματα από τα κέντρα διαχείρισης προμηθειών στην Ευρώπη.
Αυτό μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της βοήθειας, από το αρχικό στάδιο της εκτίμησης μέχρι τον εφοδιασμό των προγραμμάτων με υλικό υψηλής ποιότητας, έτοιμο προς χρήση. Οι γιατροί χωρίς σύνορα δεν δεχόμαστε ότι η ποιοτική ιατρική περίθαλψη είναι προνόμιο των πλουσίων στις ανεπτυγμένες χώρες. Αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε στους ασθενείς μας την καλύτερη δυνατή περίθαλψη, προσαρμοζόμενοι στις εξελίξεις της ιατρικής γνώσης και έρευνας για τους ασθενείς που ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης. Εξειδικευμένοι γιατροί στα κεντρικά μας γραφεία διεξάγουν εφαρμοσμένη έρευνα, προσφέροντας τις γνώσεις τους στις ομάδες των προγραμμάτων μας στις αποστολές. Στη δεκαετία του 90, οι γιατροί μας εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών και οικονομικών φαρμάκων για πολλές διαδεδομένες ασθένειες που μάστιζαν τις φτωχές χώρες. Οι ασθενείς σε αυτές τις χώρες, από τη στιγμή που δεν αποτελούν προσοδοφόρο αγορά, δεν ενδιαφέρουν ούτε τη φαρμακευτική βιομηχανία, ούτε και τις κυβερνήσεις. Αντιμέτωποι με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, οι γιατροί χωρίς σύνορα ξεκινήσαμε το 1999 μια εκστρατεία για να ασκήσουμε πιέσεις στις κυβερνήσεις και τις φαρμακοβιομηχανίες να δημιουργήσουν οικονομικές θεραπείες για το AIDS, την ελονοσία, τη φυματίωση, την ασθένεια του ύπνου και άλλες ξεχασμένες ασθένειες. Why are we, a medical humanitarian agency, here in Seattle at the start of the ministerial meeting on trade? Because our patients are dying. Our patients are dying, not because their diseases are incurable, but because as consumers, they do not provide a viable market for pharmaceutical products. Παράλληλα, οι γιατροί χωρίς σύνορα ελέγξαμε τα φάρμακα που χορηγούμε στα δικά μας προγράμματα για να διασφαλίσουμε ότι είναι σύγχρονα και αποτελεσματικά. Οι γιατροί χωρίς σύνορα είμαστε ένα διεθνές κίνημα αποτελούμενο από 19 τμήματα, καθένα από τα οποία εποπτεύεται από μια γενική συνέλευση και ένα διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από τα μέλη της οργάνωσης. Χάρη σε αυτό το μεγάλο δίκτυο, έχουμε στη διάθεσή μας σημαντικούς οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους. Πάνω από τα 3/4 των οικονομικών μας πόρων προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές, γεγονός που διασφαλίζει την ικανότητά μας να δρούμε ανεξάρτητα. Πάνω από το 80% των πόρων μας δαπανώνται στην υποστήριξη των ιατρικών μας προγραμμάτων στις αποστολές. Το 12% χρησιμοποιείται για την ανέβρεση πόρων και το 6% δαπανάται για διοικητικά έξοδα. Θέλοντας να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν τα εκατομμύρια των δωρητών μας, δεσμευόμαστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς ως προς τη διαχείριση των δωρεών τους. Περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι εργάζονται κάθε χρόνο για τους γιατρούς χωρίς σύνορα, προερχόμενοι από δεκάδες διαφορετικές εθνικότητες. 3.000 διεθνείς εθελοντές εργάζονται μαζί με περισσότερους από 20.000 ντόπιους γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς, μεταφραστές και οδηγούς. Αυτή η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες είναι ζωτική για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη συνέχεια στα προγράμματά μας. Μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε και να προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας αναλόγως. Το 1999, οι γιατροί χωρίς σύνορα βραβεύτηκαν με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. I hope this Nobel Peace Prize is an acknowledgement of independent humanitarianism, free of all political and military influence. Μια ανταμοιβή προς όλους αυτούς που σε κάποια στιγμή της ζωής τους αφοσιώθηκαν στην οργάνωση και αφιερώθηκαν στην ανεξάρτητη ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία απαιτεί την ελευθερία δράσης και λόγου.